το Σύνολο των Επιδόσεων και Δράσεων που συνιστούν το πρόγραμμα του εορτασμού με τις τρεις διαστάσεις, την ιστορική, την εορταστική και την αναπτυξιακή. Κυρίαρχο στοιχείο της προσπάθειας του Δήμου Κυρκής συνιστάει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κινητοποίηση ενεργώς και ουσιαστική συμμετοχή πολιτών και φορέων στο Κυρκή, στην Ελλάδα και όλη την Οικουμένη, αναδεικνύοντας τη συλλογικότητα, τον εθελοντισμό και τη συμμετοχικότητα σε όλες τις δράσεις και πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν. Η Ελευθερία της Θεσσαλονίκης της Ευρύτερης Περιοχής της Μακεδονίας, αγαπητοί μου κύριοι και φίλοι που ήρθατε σήμερα εδώ, θεμελιώθηκε εξαιτίας του 13 της εκφόρτησης του Κυλκής, της μάχης του Κυλκής Λαχανά. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στον γεωγραφικό τόπο εδώ ότι ελευθερώθηκε, αλλά αυτός ο τόπος έχει κατοικηθεί από ανθρώπους και αναφερόμαστε στην ελευθερία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι προέρχονταν και ήρθαν από άλλες αιστείες, προαιώνιες αιστείες ελληνισμού. Όταν λοιπόν εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι και πολυπληθείς ομάδα εξ Στρομνίτσης και ολίγοι εκ Μελενίκου, μερικές οικογένειες, 20-30 οικογένειες εκ Μελενίκου που ανήκει στην Βουλγαρία τώρα, το Κυλκής ακόμη εκάπνιζε, ερήπια. Μερικοί λένε, ποιητές κυρίως, ότι ακόμη και οι σάρκες οι καμένες, υπήρχε η μυρωδιά της καμένης σάρκας, που σημαίνει ότι λίγες μέρες από την εκπόρθηση της πόλης. Αλλά αυτό το κάπνισμα και αυτή η πειρά που έπληξε το Κυλκής δεν ήταν, για πολλούς που εμβαθύνουν στη σκέψη, δεν ήταν πειρά θανάτου και ολέθρου για το αθάνατο και δοξασμένο Κυλκής. Ήταν πειρά αποθέωσης. Το Κυλκής για μένα είναι δύο φορές Άγιο. Μία γιατί δόξασε την Ελλάδα όταν εκπορθήθηκε και έπεσε και μία γιατί ανέστησε τον νέο ελληνισμό όταν αγκάλιασε τους νέους οικιστές του. Και δεν είναι υπερβολή να λεφθεί ότι πάνω στο χαλασμό του Κυλκής οικοδομήθηκε η σημερινή Βόρεια Ελλάδα. Ότι οι πρώτοι που ήρθαν ήταν οι Στρομιτσώτες, αυτούς που βγήκαν εδώ δεν υπήρχαν. Οι Βούλγαροι φύγανε από εδώ, οι Μουσουλμάνοι διασκορπίστηκαν, όσοι δεν φύγανε. Βρήκαν εδώ τους νομάδες, τους Σαρακατσάνους. Τους μόνους γηγενείς που βρήκαν εδώ στην περιοχή ήταν οι νομάδες Σαρακατσάνοι, κυρίως Σαρακατσάνοι, με τις πατριές τους, με τα τσελιγκάτα τους, με τους οποίους συγκατοίκησαν όχι μόνο αυτοί και οι επόμενοι που ήρθαν πάρα πολύ καλά, με αποτέλεσμα μετά από λίγες δεκαετίες να συγχρονιστούν και να κάνουν κοινές κοινότητες και κοινά χωριά. Οι επόμενοι που ήρθαν από το Άκαλαν και είναι πολλές οικογένειες εδώ της Ανατολικής Τράκης που τώρα είναι στα σύνορα, στα όρια, στην Βουλγαρία ανήκει αυτό το χωριό τώρα, απέναντι από την Οριστιάδα. Αυτοί οι ταλαιπωρημένοι τόσο από τους Βουλγάρους όσο και από τους Τούρκους και αφού περιγύρισαν πολλά μέρη, εγκαταστάθηκαν εδώ στην Κυλκής είναι οι οικογένειες των Σισμανίδητων, του Σακαρίδητων, του Τσουκαλάς κλπ. Και κοντά σε αυτούς ήρθαν και πάρα πολλοί από μόνοι τους αφού αυτό από την περιοχή του Καυκάσου, κυρίως Πόντι του Καυκάσου το 1914. Αυτοί, ερχόμενοι αυτοί εδώ, αυτούς που είδαν, δεν υπήρχαν. Οι Βούλγαροι, οι λίγοι που μείνανε και οι Μουσουλμάνοι διασκορπίστηκαν. Οι Βούλγαροι λειτουργήσαν εις βάρος του μουσουλμανικού στοιχείου με πολύ αγριότερα και τους είχαν αποδεκατήσει τους περισσότερους. Επέστρεψαν για λίγο καιρό εδώ στις αιστείες τους. Είδαν ότι οι Έλληνες δεν είναι τόσο βάρβαροι, ωστόσο όμως στις συνθήκες δεν τους σήκωνε πλέον το κλίμα και σηκωθήκαν και φύγανε και έμειναν τελείως μόνοι οι Έλληνες από τη Στρόμιτσα, οι ολίγοι Θρακιώτες και οι Καυκάσοι οι πρώτοι που ήρθαν. Στην Ελλάδα εκείνη την εποχή και μέχρι το 12 και 13 του Βενιζέλου υπήρχαν οι Δήμοι. Το Κυλκής ήταν Δήμος και είπαμε Δήμος Νέας Στρόμιτσας, αλλά μετά από τη Βενιζέλου για πολλούς λόγους, για καλύτερη αυτοδιοίκηση, για καλύτερη αποκέντρωση, είπε να κάνουν κοινότητες. Και το Κυλκής έγινε κοινότητα μετά το 18. Και σαν κοινότητα πήγε μέχρι το 35. Δεν ήταν Δήμος. Για να γίνει κανείς Δήμος, και τώρα ισχύουν τέτοιοι όροι.
ή θα έχει 10.000 πληθυσμό ή θα είναι πρωτεύουσα νομού. Το Κλυκής δεν ήταν νομός μέχρι τότε. Ούτε είχε και 10.000 κατοίκους. Και έτσι πήγε μέχρι όταν γίνει νομός το 35 και τους Έλληνες ποντίους του Καυκάσου. Και κατάφεραν τέλος πάντων με όσες δυσκολίες να φέρουν αυτούς τους δυστυχείς στην Ελλάδα, να περάσουν μέσω Καλαμαριάς, να φέρουν τη μεγάλη καμπάνα τότε από το Κάρς τη μεταμόρφωση, της Εκκλησίας της μεταμόρφωσης, δώρο του διαδόχου, του Τσάρου τότε, του Νικολάου, του Δευτέρου, να τη φέρουν στην Ελλάδα, να πεθάνουν αυτοί που τη φέρανε, έμεινε στα ζήτητα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης χωρίς το γλωσσίδι της για γύρω στη μια οκταετία. Την πήρε περιπετειωδώς ο Δήμος εδώ, διότι είχαμε τη μεγάλη ομάδα των Καυκασίων πλέον του Κλυκής, τα Κιολαλίδικα, αυτή η δυτική πλευρά του Κλυκής και τα πολλά χωριά του Κλυκής. Και φέραν την καμπάνα εδώ το 30, το 28 μέχρι το 33 στο κήπο και από εκεί με τα κουβάλια και μετά το πήγα στον Αγιόρ και ακολούθως την κατεβάσανε. Μια καμπάνα τεράστια, όπως λέει ο Νικοπολιτίδης που μας παρακολουθεί και τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν 256 pounds, δηλαδή κάπου 3,5-4 τόνους. Πολύ βαριά. Τέτοιες καμπάνες υπάρχουν στη Ρωσική Μονή, στο Άγιον Όρος, αν πάει κανείς εκεί, θα δείτε τις μεγάλες καμπάνες. Η οποία βέβαια μετά ραγίστηκε, γιατί ήταν εκτεθειμένη, και έτσι είναι και η μοίρα των κοδόνων αυτών. Κόδωνες του λέγανε οι πόντοι. Δεν λέγανε καμπάνα πολύ. Λέγανε το κοδόν, κόδωνο. Ραγίστηκε, που το ενθυμούμε εγώ το ράγισμά της, αλλιώθηκε και ο ήχος της, ο βροντερός αυτός, μάλιστα δε εκεί στον Κάφκασο. Αυτή συνοδευόταν με μια άλλη ομάδα άλλων κοδόνων, 10, χτυπούσαν όλες μαζί και δίναν μια μελωδία. Μας τα λέει αυτό ο Νικοπολιτίδης, συχνά και πυκνά. Και, πάση περιπτώσει, πήγε στο χιτήριο και γίνανε 6-7 μικρότερες λιγατρικές, θα τις έλεγα, καμπάνες, που είναι στις διάφορες εκκλησίες εδώ. Έτσι. Και στη δεκαετία του 30 είχαμε τη μεγάλη μεταβολή. Βοήθησαν οι πάντες από την Εκκλησία. Ο Κύριος, ο Δεσπότης, ο δεύτερος Δεσπότης. Βοήθησε, είχε πολύ κοινωνικό έργο. Τον κήπο, εκεί παρότρινε τον κόσμο να γίνει ο κήπος να χτιστεί, να βρίσκονται οι άνθρωποι να κάνουν κανένα χορό, καμιά κοινωνική εκδήλωση και συμμετείχε και ο ίδιος. Έκανε και αυτό ο κήπος του επισκοπείου του σημερινού του παλιού. Ήταν ο ωραιότερος του Κλυκής. Είχε λουλούδια. Κατέβαινε ο ίδιος και τάφεξε. Τα τριαντάφια και τα παγόνια. Τα περίφημα παγόνια του Δεσπότη. Μια φορά μάλιστα στην κατοχή του. Και μεταξύ ήταν νομίζω. Ο δήμαρχος, διορισμένος ο Βογιατής, πήγε να αποδεχθεί στο σταθμό τον βασιλιά μου, ο οποίος δεν θα αρκόταν στο Κλυκής. Σταμάτησε για λίγο. Του λέει από πού είναι τα σεβασμένα, του λέει από πού είναι τα λουλούδια. Δηλαδή ποιο φορέας με προσφέρει τα λουλούδια. Και λέει και ο δήμαρχος, από του Δεσπότου Μπαξέ. Τότε ρίχθηκε η ιδέα να χτιστεί ένα νοσοκομείο, υλοποιήθηκε το 36 με απόφαση του τότε νομάρχη του Δρέλια, που έβαλε τον κόσμο, συνηγόρησε και ο κόσμος, δέχθηκε ο κόσμος, ας ήταν άνωθεν εντολή επιταντική από τον νομάρχη, όλοι δεχτήκαν, όσοι μπορούσαν προσωπική εργασία, άλλοι δίνανε από τα προϊόντα τους, που θυμούμαι οι δικοί μας δίνανε σαντάλια καπνά και το ξέρουν πολλοί. Κι άλλοι δίνανε σιτάρια, άλλοι κουβαλούσαν με τα πόδια τα κουβάλια πέτρες και άμμο, κι άλλοι δουλεύανε μαστόρι τζάμπα, προσωπική εργασία. Και χτίστηκε αυτό το νοσοκομείο μέσα σε 3 χρόνια, 2 χρόνια. Περικαλές το καλύτερο την εποχή εκείνη το Βαλκανίων, που και ακόμη τώρα το χρησιμοποιούμε το παλιό το κτίριο. Με εγκαταστάσεις, με υποδομές, με εξοπλισμό από τη Γαλλία εις Αθέντα για τις ανάγκες τις υγειονομικές του Κλυκής.